καλημέρα στο Σταύρο Θεοδωράκη, επικεφαλή του ποταμιού. Καλημέρα. καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στα δύσκολα. Μα δεν υπάρχει και τίποτα γύρω-γύρω ευχάριστο, ρε παιδί μου. Ναι. Φοβερό πράγμα δηλαδή. Είναι τραγική η φωνή, άκουγα πριν το Δήμαρχο. Ναι. Από τα σύνορα. Από το, από το πολύ καστρό, ναι. Η τραγική φράση είναι αυτή. Τηλεφωνώ στην Αθήνα και, και δεν, βρίσκω πουθενά κανένα να συνεννοηθώ. Ναι. Είχα πάει την προηγούμενη εβδομάδα, πήγα στη Διαβατά, είδα Δημάρχου, μίλησα. Mm. Είναι αυτό που σας έχω πει. Δεν υπάρχει κανείς από την πλευρά της κυβέρνησης να τους πει τι πρέπει να γίνει στην περιοχή. Είναι απούς ακόμα και η αστυνομία. Και τώρα που κλείνουν οι δρόμοι, ίσως να είναι το τελευταίο καμπανάκι που πρέπει να δώσουμε στην κυβέρνηση. Ναι, δεν, μπορεί ναι. να αφήνει, δεν μπορεί να αφήνει 10-20 ανθρώπους που είναι σε απόγνωση να κάνουν αυτά τα διαβήματα να κλείνουν ένα κεντρικό δρόμο. Τι θα εξυπηρετήσει την υπόθεσή του. Τίποτα. Έχουν αν υπάρχουν δύο διαπραγματευτέ. Θα πιέσουν να ανοίξουν τα σύνορα. Μα... Αυτό Πήγα στα διαβατά. Τέλο πάντων, μην σα λέω για, δικά... για τι δικέ μου περιπέτειε. Oh, yeah. Αλλά δεν βρίσκει πουθενά. Έναν άνθρωπο να συνεννοηθεί. Πόσο μάλλον αν είσαι και μετανάστη, αν είσαι πρόσφυγα. Εάν υπήρχαν δύο διαπραγματευτέ επίσημοι εκεί από την κυβέρνηση, με μια αστυνομική δύναμη που να δίνει κύρο σε αυτή την επαφή και του έλεγαν ότι πρέπει να πάμε Στου χώρου που έχουν ήδη δημιουργηθεί, που εκεί θα έχετε φαγητό, εκεί θα έχετε κρεβάτια και δεν θα είστε μέσα στα λασπόνερα, πολλοί από αυτού σιγά σιγά θα φεύγανε. Αλλά δεν το κάνει η κυβέρνηση, αφήνει ένα σύστημα αδίκητο στα χέρια κάποιων πονηρών κιόλα. Πονηρών είτε που βγάζουν λεφτά κάνοντα βόλτες στην Ελλάδα τους πρόσφυγες λέγοντάς τους ότι yeah. εδώ είναι τα Σκόπια, yeah, εδώ yeah, είναι η Βουλγαρία. Yeah, yeah, yeah. είτε κάποιων άλλων πονηρών που έχουν κάποιε έτσι ε, ιδέε, επαναστατικέ δήθεν βάζοντα μπροστά του πρόσφυγε, βέβαια, έτσι, και όχι τα, τα κορμιά του. Εσεί στα κέντρα φιλοξενία, αυτά που είναι δίπλα στην Ενδομένη, στα, ναι, ναι. Τα... πήγατε. Πήγα, πήγα, σα είπα. Πώ είναι ε... τα πράγματα εκεί, Είναι. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Είναι, είναι... είναι καλύτερα, αλλά και εκεί υπάρχει το πρόβλημα του συντονισμού. Ε, στα διαβατά που είναι 2.500 ε, πρόσφυγε και μετανάστε, έβλεπε και μπαίναν τα φορτηγά και δεν υπήρχε. Ε, Καμιά ένας... με τρόφιμα, με... Με... Ναι, ναι. με. Δεν υπήρχε καμία διευθέτηση για τι πραγματικέ ανάγκε. Άλλα ο στρατό, άλλα η ΜΚΟ, άλλοι οι άνθρωποι από τι διπλανέ περιοχέ, από τι περιφέρειε που πηγαίνουν στον ελληνικό, χωρί τίποτα λες. Μα προσέξτε, προσέξτε. Πριν από περίπου τέσσερι μήνε, θα θυμάστε, είπαμε τα επιτάσεω ότι πρέπει να υπάρξει ένα υπουργό ή περιπουργό και ένα εθνικό κέντρο συντονισμού. Το θυμάστε. Ναι. Ο κύριο με... Τσίπρα το απέρριψε. Την. Προηγούμενη εβδομάδα έκανε Εθνικό Κέντρο Συντονισμού με καθυστέρηση τέσσερι μήνε. Η πολιτική έχει σχέση με το χρόνο. Όταν κάνεις κάτι όταν πρέπει, μπορεί να βοηθήσει. Εάν το κάνει με τέσσερι μήνε καθυστέρηση, είναι πολύ αργά. Ε, Και ναι, σήμερα ναι, έχει ναι, αναλάβει. Έχει το πρωτοβουλία των κινήσεων πια μετά. Προσέξτε. Και σήμερα, επειδή δεν θέλει να δεχτεί την πρόταση που του έχω κάνει για υπερυπουργό, αναλαμβάνει ο ίδιο το συντονισμό τη Εθνική Επιτροπή Μετανάστευση. Ναι. Ο ίδιο ο Πρωθυπουργό. Για να μην πάει στη λύση την οποία του έχουμε υποδείξει, που θα πάει αργά ή γρήγορα. Και από κάτω έχει το χάο. Ο κύριο Καμένο κρατάει μούτρα στον ε, κύριο Μουζάλα, ο κύριο Μουζάλα μιλάει με, δι αντιπροσώπων με τον ε, κύριο Καμένο και η Ελλάδα πληρώνει το μάρμαρο. Ωραία, ο και τώρα μάρμαρο. λοιπόν με αυτό το χτύπημα στι Βρυξέλλε και το προσφυγικό, πώ συνδυάζονται αυτά τα δύο, Δηλαδή τι μπορεί να μα τυκίσει, ήδη χθε οι Πολωνοί είπαν Εμεί δεν παίρνουμε κανέναν. Ήταν για 7.000, ήταν μια πελώρια χώρα. 70 εκατομμυρίων και πει 7.000. Yeah. Και τώρα λέει κανένα, <συνταφή> ούτε 7.000. Και yeah. πολύ φοβούνται ότι αυτό θα δημιουργηθούν <συνταφή> και, και άλλε χώρε. Το χτύπημα στο Βέλγιο καταδεικνύει και τι αδυναμίε ασφάλεια που υπάρχουν στην Ευρώπη. Yeah. Yeah. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Uh -huh. Η Ευρώπη έχει καθυστερήσει στην πολιτική συνεννόηση αλλά και στην αστυνομική συνεννόηση. Θα έπρεπε πολύ γρήγορα να είχαν συνεννοηθεί οι αστυνομικέ δυνάμει, οι στρατιωτικέ δυνάμει. Οι διεθνεί ευρωπαϊκέ αστυνομίε, εμεί είχαμε πει ότι θα πρέπει να μπει στο παιχνίδι ε, η Ιντερπολ, η, Euro, η, η Europol, δηλαδή δεν μπορεί να κάνεις, να αντιμετωπίσει αυτό το τέρας που έρχεται από τι φωλιέ των ε, ακραίων Ισλαμιστών χωρίς μια ευρωπαϊκή συνεννόηση. Καθυστερήσαμε και δώσαμε ε, τη δυνατότητα σε κάποιους να πιστεύουν ότι χρησιμοποιώντα τι συνοριακές Ελευθερίε μπορεί να χτυπάνε την καρδιά τη Ευρώπη. Άρα, το ένα ζήτημα είναι περισσότερη Ευρώπη, περισσότερη συνεννόηση και πολιτική και αστυνομική. Το άλλο ζήτημα είναι ότι πρέπει να το κάνουμε μέσα στην κοινωνία. Πρέπει να πούμε στην κοινωνία ότι ο εχθρό δεν είναι ο μουσουλμάνο, για να μην δημιουργήσουμε νέα τύχη. Γιατί προσέξτε, αυτοί που κάνουν τα χτυπήματα στο Βέλγιο, στη Γαλλία, ποιοι είναι, Είναι κάποιοι που έρχονται. Από, είναι και θρέμα. Από... Τ... Α, μπράβο. Είναι κάποιοι που έρχονται από τη Συρία ή από το Ιράκ, αλλά χρησιμοποιούν ανθρώπου που ζουν ναι, στο περιθώριο τη Ευρώπη, μέσα στην Ευρώπη. Ε, έχουν γεννηθεί στην Ευρώπη, έχουν. Στο Βέλγιο, στι Βρυξέλλε, σε 10 λεπτά με τα πόδια από το κέντρο τη. Ε, ναι, Υπάρχουν οι περιοχέ με τα τείχη. Ναι, ναι, Έτσι ναι, ναι, τα λένε. Ναι, 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 Εννοώντα ναι, ναι, ναι. ότι είναι περιοχέ που δύσκολα μπορεί να πλησιάσει, γιατί είναι περιοχέ. Που κάποιοι ε, από αυτού του ανθρώπου μουσουλμάνοι είναι γκέτο, οι γκέτο, είναι, έχουν δημιουργήσει το δικό του γκέτο. Αυτό είναι, δεν είναι σταθερό. Άρα δικό δεν δικό είσαι εναντίον αυτού που λέγεται Ευρώπη φρούριο. Διότι εδώ αρκεί να διαμορφώνεται μια όχι, ιδεολογική αντιπαράθεση. Ευρώπη φρούριο ή ανθρώπινα δικαιώματα. Όχι, όχι. Για μένα αυτά τα, τα δύο δεν είναι συγκρούμενα. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει η μεγαλύτερη τα δυο δεν ειναι συγκρομενα δηλαδη θα ασφάλεια για του ανθρώπου που ζουν εδώ, και εδώ του περιλαμβάνω όλου. Αλλά απ' την άλλη δεν θα πρέπει να υπάρχει αίσθηση ότι όποιο θέλει, όποτε θέλει και με ό,τι θέλει μπαίνει στην Ευρώπη. Βεβαίω. Ναι. Όπω δεν το δέχομαι για τα σύνορά μου, δεν τα δέχομαι για τα σύνορά τη Ευρώπη. Ναι. Θα πρέπει να τιμήσουμε. Προσέξτε. Το θέμα τη ελευθερία, το θέμα τη ασφάλεια είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά για να συνεχίσει να υπάρχει, πρέπει να νιώθει και ο πολίτη τη Ευρώπη ότι δεν κινδυνεύει. Αλήθεια. Και αυτό δεν γίνεται μόνο με δηλώσει, γίνεται και με συγκεκριμένε πράξει. Πρέπει να τελειώνουμε με τις φωλιέ των Ισλαμιστών. Πρέπει να δοθεί μάχη, αλλά από την άλλη θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στους μουσουλμάνους της Ευρώπης έτσι, να νιώθουν ότι είναι μέρος της δικιάς μας παρέας και όχι της παρέας των Ισλαμιστών. Γιατί είναι πάρα πολύ, να σας πω κάτι, ακόμα και πονηρά σκεπτόμενος ο Έλληνας, ο Ευρωπαίος πρέπει να σκεφτεί. Δεν είναι αποδοτική μια σύγκρουση με τους μουσουλμάνους. Υπάρχουν παντού. Και είναι άνθρωποι πολλοί από αυτού που είναι σαν και εμά. Τα παιδιά του στο σχολείο ψάχνουν μια δουλειά. Το ότι υπάρχουν κάποιοι ακραίοι Ισλαμιστέ, με αυτού θα πρέπει να τα βάλουμε και αυτού θα πρέπει να απομονώσουμε. Και επιτρέψτε μια μικρή κριτική στα ελληνικά μέσα. Mm -hmm. Έπρεπε να δώσουμε στον ελληνικό λαό ε, την καταδίκη των ενεργειών και από μουσουλμανικέ μεγάλε οργανώσει. Συνέβη και ήταν πάρα πολύ έντονη. Mm -hmm. Δηλαδή, όταν συνέβη το Βέλγιο πέρα από τη δική μα καταδίκη, υπήρξαν οργανώσει μουσουλμανικέ σε, 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 ναι. σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και θέσει και καταδίκη. Πήραν θέση πέρανε. πολύ σκληρή απέναντι στου βομβιστές. Αυτό θα πρέπει να το λέμε. Και Γιατί το σε αυτό. Ναι, ξε... Να μην αφαιθεί ο κόσμο να πιστέψει ναι, ναι. ότι έχουμε τη μάχη των δύο κόσμων. Πόλεμο λοιπόν από τη μία και δεν φοβάμαι να πω τη λέξη. Ναι. Πόλεμο από τη μία, αλλά από την άλλη φροντίδα για τους πληθυσμούς που βρίσκονται εδώ, ώστε να αισθανθούν ότι είναι στο ίδιο χαράκομα του πολέμου με εμάς. Μάλιστα. Να πάμε στα ιστορικά τώρα. Στη σχέση μας με την Τρόικα, στις... Τι γίνεται τώρα. Τελειώνει. Τι γίνεται, δεν καταλάβεις. Με το δούνο Εγώ... τι γίνεται. Εγώ πιστεύω ότι... Όχι πιστεύω Έχουμε ότι... μία επίθεση από χθες της Μπορώ κυβέρνησης ξέρω... κατά του Δουνουτού Εντάξει. Πάντα πριν από τη μεγάλη υποχώρηση, πριν ε. από τη μεγάλη υπόκληση, υπάρχουν και μερικές φωνές αντίστασης. Η αίσθησή μου είναι ότι έχουν συμφωνήσει σε όλα και στι περικοπέ των συντάξεων και στα όποια μικρά προς τα μέτρα είναι αναγκαία κατά αυτού. Ε, και υπάρχει το πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Είναι το μόνο πρόβλημα που υπάρχει στη σχέση του κάποια στιγμή και ακούγοντα και τον Καλύτερο κύριο. Το φορολογικό του, ασφαλιστικό είναι. Να έχουν λυθεί όλα. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση έχει πάρει τη μεγάλη απόφαση να συνυπογράψει όλε τι απαιτήσει των δανειστών, των εταίρων μα. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια. Το επισημαίνει και ο κύριο Τουρνάρα, τον άκουσα προχθέ. Τον είδα δηλαδή. Ε, υπάρχει πρόβλημα ακόμα με τα κόκκινα δάνεια. Τι δηλαδή εκεί, γιατί, ποιο είναι το ε, θέμα. Εκεί, εκεί, η κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα ε, να ξεκαθαρίσει λίγο τα πράγματα. Γιατί θα πρέπει να πούμε κάτι για τα κόκκινα δάνεια. Έτσι. Και βεβαίω πρέπει να υπάρχει μια ρύθμιση. Ναι. Αλλά υπάρχουν τα κόκκινα δάνεια των πονηρών, που έχουν φαληρήσει τις εταιρείε τους ή τέλος πάντων έχουν πάρα πολλά δάνεια στις εταιρείε τους αλλά οι ίδιοι έχουν μια πλουσιοπάροχη ζωή έχουν αρκετά λεφτά είτε στο εξωτερικό είτε στην Ελλάδα και υπάρχουν και τα κόκκινα δάνεια αυτών που προσπάθησαν και δεν τα κατάφεραν. Εδώ λοιπόν δεν μπορούν να, γίνουν οριζόντιες αποφάσεις. Πρέπει να υπάρχει μια εξειδικευμένη... Για τα επιχειρηματικά λέμε τώρα. Ναι, ναι, για τα επιχειρηματικά ναι. λέω. Μπορώ να γνωρίζουμε όλοι. Εταιρείε που λένε ότι έχουν 200 και 300 εκατομμύρια και βλέπεις αυτούς που έχουν τις εταιρείε να είναι με, τι τις λιμουζίνες τους, στα, στους πύργους τους. Ε, αυτοί δεν μπορούν να έχουν την ίδια συμπεριφορά με κάποιους που προσπάθησαν, δανείστηκαν και δεν τα έχουν καταφέρει και προσπαθούν να κάνουν κάποιες ρυθμίσει. ρυθμίσεις. Εδώ λοιπόν χρειάζεται μια επεξεργασμένη πολιτική. Και ναι. η κυβέρνηση σε κάτι που είναι δύσκολο, από ό,τι φαίνεται για άλλη μια φορά σηκώνει τα χέρια ψηλά και θέλει να πάρει την, τα κόκκινα δάνεια σε πιο μακρινό χρόνο. Να τα, να τα πάει τα πίσω. Ναι, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αυτό δεν μπορεί να γίνει γιατί οι τράπεζε έχουν καταργηθεί στην ουσία. Σήμερα δεν υπάρχει τράπεζα. Δηλαδή, Είς αν κάποιος... ναι. ναι, όχι, το λέω, απο... Ναι. το λέω διαφορετικά. Έχουμε δεχτεί την ύπαρξη των τραπεζών γιατί δεν έχουμε βρει κανένα άλλο τρόπο να συνονοούμε σε σχέση με την αγορά χρήματο. έτσι. Ναι. Αλλά η ελάχιστη υποχρέωση των τραπεζών είναι κάποιο άνθρωπο που έχει μια υγιή επιχείρηση και προσπαθεί Αύριο να κάνει μια μικρή επέκταση. Να, το να, να πάει να πάρει 5.000 ευρώ, 10.000 ευρώ. Γίνεται σήμερα. Δεν γίνεται. Εάν λοιπόν δεν λυθεί αυτό το πρόβλημα, ούτε τα λεφτά θα επιστρέψουν στι τράπεζε, που υπάρχουν κάποια λεφτά, ακόμα στα μπαούλια των Ελλήνων, όπω λένε οι στατιστικέ, yeah. αλλά ούτε θα μπορέσει ποτέ να χρημα, χρηματοδοτηθεί η υγιή επιχειρηματικότητα. Προσέξτε. Είπα προχθέ έναν αναφορισμό Τη Δευτέρα, ξέρετε ότι είχαμε μια συνάντηση, ανοιχτή συνάντηση τη κοινότητα ναι. με τον τίτλο Η δική μα αξιολόγηση. Και μίλησαν όλοι οι βουλευτέ για τα πράγματα που θα πρέπει να γίνουν στη χώρα. Είπα λοιπόν εκεί κάτι το οποίο θέλω να επαναλάβω. Εάν δεν αποφασίσουμε να κάνουμε τι 5-10 αποφάσει που είναι αναγκαίε για να ορθοποδήσει η μεσαία τάξη τη χώρα. Η μεσαία τάξη τη χώρα, επαναλαμβάνω, ναι. η Ελλάδα πολύ γρήγορα θα καταρρεύσει παντελώ. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτή η οικονομία χωρί κάποια βοηθητική πολιτική στη μεσαία τάξη. Και εκεί βάζω και το ζήτημα των τραπεζικών διευκολύνσεων και εκεί βάζω βέβαια και, τις, και τη μείωση των φόρων. Εμείς πάμε σε και μια μείωση, αντίστροφη, θα, 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 εμείς σε πάμε μείωση. σε μια αντίστροφη πορεία. Ναι, αλλά τα διδάγματα, προσέξτε κύριε Καμποράκη. έχεις τέσσερις χώρες οι οποίοι μπήκανε στο μνημόνιο. Συμφωνούμε, yeah. Πορτογαλία, Ιρλανδία, Κύπρο και Ελλάδα. Οι άλλες βγήκανε. Ναι. Μας προβληματίζει καθόλου ότι οι άλλες βγήκανε μειώνοντας σε κάποιες στοχευμένες κατηγορία, κατηγορίες τους φόρους. Δηλαδή οι Ιρλανδοί, που αυτή τη στιγμή είναι το νέο ε, παιδί της ανάπτυξης, ναι. έτσι. Τρέχει 6-7%. Λοιπόν, ε, 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 έκανε μια πολύ τολμηρή πολιτική στους φόρους. Μείωσε σε συγκεκριμένες κατηγορίες τους φόρους. Ε, και μιλώ και για του φόρου, όχι του ατομικού, εννοώ του φόρου που, <χει> που αποδίδουν τα λεφτά στην κοινωνία. Δεν είναι το θέμα. Ο πλούσιο πλούσιο πλούσιος, ατομικά πρέπει να πληρώνει ένα πολύ μεγάλο φόρο. Αλλά εάν έχουμε μια επιχείρηση, η οποία επενδύει, η οποία βγάζει εργαζόμενου καινούριου, η οποία θα κάνει εξαγωγέ, δεν θα πρέπει να πληρώνει ε, αυτού του φόρου που λένε οι... τα τζιμάνια του κυρίου Τσιπρά. Θα πρέπει οι φόροι να είναι πολύ μικρότεροι για να δοθεί η δυνατότητα στου ανθρώπου αυτού να ελπίσουν στην Ελλάδα. Το ίδιο κάνει και η Κύπρο. Έχουμε ανθρώπου και θα του έχετε ακούσει εδώ, δικού μα. Που πάνε, έχουν και το άλλο τη ομόθρησκης... Ναι, ναι, είμαστε, είμαστε, είμαστε αδερφοί με του Κύπρου. Πάμε με του Κύπρου. Πάμε όπω ακόμα Και βλέπει ότι μεταφέρουν τι επιχειρήσει του. Η ναυτιλία φεύγει από τη χώρα. Πάει επίση. Στην Κύπρο και σε άλλε χώρε. Και μακάρι να πάρει στην Κύπρο γιατί πάνε κάποιοι και στην στη Τουρκία. <σχεδόν> Δεν θα πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση πέρα από το να κάνει λογιστικέ. Ε... Λογιστικέ. Ε... <σχεδόν> 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 Λογιστικού υπολογισμού <σχεδόν> Να κάνει και μια πολιτική που να έχει μια προοπτική για τη μεσαία τάξη τη χώρα, <Σχεδόν> Αυτό είναι. Αποκαλύψαμε... Απολύτω στο χέρι τη ή είναι σε συνδυασμό <σχεδόν> με το που Να σα πω γιατί. Υπολογίσαμε, δεν θα σα κουράσω. Εδώ, εδώ έχουμε σήμερα δημοσιεύματα εφημερίδων που λένε ότι το Δουνουτού ε, ζητάει ή προτείνει ακόμα και να καθυστερήσει να πληρώσει τι συντάξει και του μισθού. Μα συγγνώμη, το όταν, όταν το, ταμείο σου έχει αδειάσει, ο δανειστή τι πιστεύει ότι θα σου πει. Ότι θα σου δώσω κάποια να πληρώσει εσύ αυτό που θέλει, αφού δεν κάνει αυτά που πρέπει. να σου πω δύο-τρία ε, πράγματα για που σου θα πω. Αυτό λέω και εγώ. Ότι μπορεί η κυβέρνηση να πει μειώνω του φόρου τη στιγμή που έχει πίεση τρομερή να, να μαζέψει λεφτά. Κύριε η κυβέρνηση είχε τη Μαχάρη δυνατότητα. Κηδότανε, η δε κυβέρνηση δε... είχε τη δυνατότητα Για να σα φέρω σε δύο συγκεκριμένα πράγματα, γιατί τα γενικόλογα ναι, είναι πολύ κοντά και στον λαϊκισμό. Έτσι, ναι. μπορεί να λέω γενικέ φράσει. Μετά τι εκλογέ του Σεπτέμβρη, υποδείξαμε στην κυβέρνηση ότι πρέπει να τελειώνει με τα αεροδρόμια mm -hmm. και πρέπει να τελειώνει και με την Κόσκο. Συμφωνούμε, Συμφωνούμε. Το είπαμε, ήταν ξεκάθαρο. Ναι. Καθυστερεί η κυβέρνηση. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι το 1, κάτι δι των αεροδρομίων. Δεν το πήραμε την άνοιξη όπω έπρεπε να το πάρουμε και είχαμε συμφωνήσει. Θα μα το δώσουν το φθινόπωρο. Γιατί καθυστερούν υπογραφέ από την κυβέρνηση. Ναι. Η Κόσκο. Η Κόσκο υπάρχουν μελέτε όχι των Κινέζων. Υπάρχουν μελέτε ότι η ανάπτυξη του λιμανιού του Πειραιά έχει μια προστιθέμενη αξία 5 δισεκατομμύρια ετησίω για την χώρα. Έχει υπογράψει λοιπόν το ΤΑΙΠΕΔ και μπράβο του Τη συμφωνία με την Κόσκο, ότι θα προχωρήσουμε. Και ο κύριο Δρίτσας και κάποιοι άλλοι υπουργοί κάνουν νερά. Λένε να το ξαναδούμε τον Απρίλιο, ε, να το ξαναδούμε τον Μάη. Το και ναι, οκτωβριανή καινούργια επανάσταση θα έρθει την Άνοιξη και ίσω να πρέπει να ξαναπάρουμε το, το λιμάνι πίσω. Αυτά τα πράγματα στοιχίζουν στον ελληνικό λαό. Ναι. Αυτό πρέπει να καταλάβουν οι κυβερνώντε. Το τζάμπα χρήμα τέλειωσε. Θα πρέπει να παράγουμε εμεί το χρήμα. Και για να παράγουμε εμεί το χρήμα, θα πρέπει να δώσουμε κάποιε αποφάσει στην υπάρχει. οικονομία υπάρχει. για να την να... ενθαρρύνουν. Άρα λοιπόν εσεί λέτε ότι θα έχουν βρει στο. Γιατί εδώ πέρα βλέπω εγώ, εγώ δηλώσεις... λέω, λοιπόν, ότι. Εγώ του Τσίπρα στην no, πολιτική no. γραμματεία no, no. του, του ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση no, no. να μειωθούν οι συντάξει. Ναι, εντάξει, 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 Κοιτάξτε, δεν θέλω να γίνω. Εσεί λέτε ότι θα έχουν βρει. Εγώ λέω. Και το ονομάζετε μάλιστα και μεγάλη υπόκληση. Ναι, έτσι. Το ονομάζω μια μεγάλη υπόκληση γιατί πρόσεξε να δει. Εμεί θα τα κάναμε διαφορετικά. Τι εννοώ. Ότι όταν έχει. Εσύ Προχωρήσει αυτά που πρέπει, όταν τροφοδοτεί την ελληνική οικονομία με τα ελάχιστα χρήματα που έχει αυτή τη στιγμή ανάγκη, είσαι πιο καλό διαπραγματευτή. Αλλά αν δεν μπορεί να βγάλει από πουθενά λεφτά, εάν η οικονομία σου παραπέει, εάν η ενεργεία ε, πηγαίνει στα ύψη, είσαι υποχρεωμένο να κάνει υποκλήσει. Είσαι υποχρεωμένο να λε στο δουνουτού και στου υπόλοιπου ότι πει εσύ. Και αυτό λένε αυτή τη στιγμή. Μα εδώ δεν το λένε ότι αντίθετα. Καλά, αφήστε, κύριε Οικονομία, αφήστε μερικέ μέρε. Αφήστε μερικέ μέρε. Αλλά όχι, λοιπόν, μήπω εννο... την καταστροφή προώρα. Δεν φέρνω ε, καμία λέτε, καταστροφή. Ο Πρωθυπουργό κατά τεκμήριο ξέρει περισσότερο από εσά όταν λέει δεν θα μειωθούν οι κοινέ okay, τάξει. Ο Πρωθυπουργό κατά τεκμήριο. Για δηλαδή, λόγο έχει να πει ψέματα, αφού σε δέκα μέρε θα πανεί. Ε, επιτρέψτε μου. Ο Πρωθυπουργός... Δεν θέλω τον... να υποστηρίξω τώρα. Αντιλαμβάνομαι, πώς... αντιλαμβάνομαι τι λέτε, αλλά νομίζω θα συμφωνήσετε σε αυτό που λέω. Ότι ο Πρωθυπουργό κατά τεκμήριο λέει ψέματα στου Έλληνε. Το έχει κάνει πολλέ φορέ. Λέει ψέματα, τότε ψέματα που λέει 10 ψέματα 10 στο Άδια εσωτερικό. Ψευθούν. Μα τι λέτε τώρα. 10 εδώ, 10 έλεγε, εδώ έλεγε ψέματα την Παρασκευή πριν το δημοψήφισμα και τη Δευτέρα αποφάσιζε άλλα. Οι δέκα μέρε που μα πειράξαν. Υπήρχαν διαφορέ πολιτική επί Ο Πρωθυπουργό λοιπόν λέει άλλα στου Ευρωπαίου, λέει άλλα στη Μέρκελ, λέει άλλα στο ελληνικό λαό και άλλα στο Πολιτικό Συμβούλιο. Στο Πολιτικό Συμβούλιο προφανώ λέει ότι η Επανάσταση είναι κοντά, νικήσαμε. Σε λίγο θα φύγουν όλοι οι κακοί, θα φύγει το ΝΑΤΟ, δεν θα μειωθούν οι συντάξει κτλ. λοιπά. Ναι. Εδώ θα είμαστε. Πώ το λένε, κοντή γιορτή. Ε, ναι, αυτό και, κύριε, κοντά γιορτή. το ψέμα κτλ. Εδώ, εδώ θα το δούμε. Και θα δει ο ελληνικό λαό για άλλη μια φορά αν εμεί έχουμε δίκιο και ο κύριο Τσίπρα έχει άδικο. Άλλη μια φορά. Να εδώ να κοντά θα Να ρωτήσω κάτι. Γιατί ενώ φαίνεται ας πούμε, οι προτάσει να έχουν μια στοφαλογική ρε παιδί μου, και ευρωπαϊκή κλπ. Γιατί υπάρχει αυτή η δημοσκοπική αστροφή. Υπάρχει αστροπτός. κάτι χειρότερο. Υπάρχει κάτι χειρότερο. Ε, ήμουν προχθές στο χαλάδι, ανήρτησα μάλιστα τη φωτογραφία του και στο Instagram yeah. και βλέπω έναν τύπο, ένα, ένα πολύ ωραίο Έλληνα έτσι. Ελληνάρα, ωραίο. Όχι, όχι, όχι. Ωραίο, ah, ωραίο yeah, ξέρεις, yeah. ένα yeah. φτωχό, όμορφο τύπο yeah. που είχε πάρει λίγο φέτα εκεί, λίγο ψωμί και τα λοιπά και με αναγνωρίζει και μου λέει, όφου εσύ είσαι. Mm. Του λέω, ναι, Πόσο καλά μας τα έλεγες και δεν σε ακούγαμε. Είναι θλιβερό το ότι ε, αρκετοί τώρα διαπιστώνουν ότι πολλά από τα πράγματα που τους λέγαμε, ναι. μην τα αριθμίσω, και για τη συμφωνία, και για το χρόνο καθυστέρησης, και για το κλείσιμο των τραπεζών, πολλά από τα πράγματα που τους λέγαμε δικαιώθηκαν. Σχεδόν όλα. Αλλά δεν κάνουν τον επόμενο βήμα. Που το επόμενο βήμα θα ήταν να πούν, «Ναι, τώρα με το ποτάμι». Οι δημοσκοπήσεις καλά λε, μα mm -hmm. μας δείχνουν ε, χαμηλά. Βέβαια, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι το 40% του κόσμου δεν απαντά στις δημοσκοπήσεις, Εντάξει, έτσι. Ναι. Δηλαδή και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει 17%, φαντάζομαι, αυτή τη στιγμή. Δεν έχει 25% η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου που έχει γυρίσει την πλάτη του και στις δημοσκοπήσεις. Δεν απαντάνε. Ναι. Το σίγουρο είναι όμως ότι εμείς δεν είμαστε σε μια φάση ανόδου, είμαστε σε μια φάση καθυλωμένη και προσπαθούμε αυτό να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά να σας πω κάτι. Εμεί δεν κάνουμε πολιτική κοιτώντα τι δημοσκοπήσει. Ούτε σκεπτόμενο αν θα είμαι βουλευτή την επόμενη περίοδο. Εγώ, yeah, κάνω πολιτική, εγώ κάνω πολιτική, θα σου απαντήσω μετά γι' αυτό. Εγώ κάνω πολιτική σκεπτόμενο αυτή τη στιγμή το πατριωτικό συμφέρον. Το έκανα από την πρώτη στιγμή και αν φύγω κάποια στιγμή από την πολιτική, θα θέλω να βρεθούν αρκετοί, το παιδί μου πρώτα απ' όλα, και να πει ότι εγώ δεν είπα ψέματα για να κερδίσω. Mm -hmm. Κάτι σε ποσοστό. Ποιά Δεν σε θα πω κανένα πάει 2%. Με το κύριο Θεοχάρη τι γίνεται μια κουβέντα. Γιατί. Γιατί. Ε, γιατί. Υπάρχει κάποιο θέμα μέσα στο. Όχι, μια χαρά. Ήταν σε, σε συνάντηση τη ε, κοινοβουλευτική ομάδα, στην ανοιχτή συνάντηση, έκανε μια πολύ καλή εισήγηση για το φορολογικό, που είναι πράγματα που ξέρει. Και ε, ε, Λέξτε, νομίζω ότι αυτά είναι νο, νομίζω ότι λίγο τα. Δηλαδή τα, πάει τα στο ρεύμα στο τα πάει στο ρεύμα μαζί με τα υπόλοιπα, ας πούμε... Βέβαια, σας λέω, ήτανε στη συνάντηση, χειροκροτήθηκε Α, από, τους, δα, δα, δεν δα, το από τους άλλους βουλευτές και Μα είπαμε... υπάρχει μια αίσθηση ότι σας πάει κόντρα συνέχεια. Κοιτάξτε, ε, Περισσότερο ε, από ό,τι τον πάτε εσείς. Ναι, τα, παρα, τα, τα παραπολιτικά έχουν κάποια σημασία, αλλά ε, δεν είναι για μένα τα, τα κυρίαρχα. Εάν ε, δεν είναι αλήθεια, πέστε το όμως να το καταλάβουμε. Okay. Όχι, μα δεν είναι θέμα να είναι αλήθεια οι ψέματα. Ο καθένας μπορεί να κάνει τις παρατηρήσεις του. Σημασία έχει όμως ότι στις επιλογές που όλοι μαζί κάνουμε μετά το συνέδριο, στις επιλογές με της κλινικής ομάδας, με ακολουθεί. Τη φόφη, είναι εκεί. Με τη φόβη έτσι μια κουβέντα, διότι πολλή συζήτηση γίνεται. Σα καλεί, δεν πάτε, θα πάτε, τι θα γίνει. Ναι, δεν, ξέρω, πού, πού, κουβέντα, πισκολές, είσαι, αυτό. Ναι, δεν ξέρω πόσο απασχολεί τον ελληνικό λαό, αλλά... να σα πω ποια είναι η δική μα άποψη. Εμεί πιστεύουμε ότι Πρέπει να έχει ο ελληνικό λαό μια άλλη λύση πέρα από τη Νέα Δημοκρατία και πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Έτσι. ναι. Γι' αυτό υπάρχουμε κιόλα. Και βέβαια, ε, αυτή η άλλη λύση δεν έχει 3% και 4% και 5%. Αυτή η λύση πρέπει να είναι μεγάλη. Πρέπει να έχει 10-15%. Έτσι. Ναι. Αυτό όμω δεν γίνεται προσθέτοντα τα ποσοστά του ποταμιού με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό γίνεται εάν έρθει καινούριο κόσμος εάν μπουν σε αυτή τη συζήτηση για το μεγάλο και το καινούριο δυνάμεις της κοινωνίας που σήμερα μας κοιτούν επιφυλακτικά αλλά που βλέπουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι λύση <κοί> βλέπουν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι λύση και λένε να πάμε εδώ εάν λοιπόν συγκεντρωθεί ένας καινούριο κόσμος που δεν είναι σήμερα στο εάν, Πασό. Αυτό κάποιο να φτιάξει το πλαίσιο. Ναι, 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 πλαίσιο ναι. Για να Εμεί το κάναμε αυτό το πλαίσιο. Έτσι. Φτιάξαμε μια επιτροπή που δεν θα έχουν, δεν θα έχουν πλειοψηφία τα κόμματα. Γιατί σημασία έχει, δεν είναι. Άμα ήταν να έρθουν αυτοί στο ποτάμι, θα έρχονταν κατευθείαν. Ε, ε, δεν είναι. Ασφαλώ. Ωραία. Εμεί λοιπόν τι λέμε. Δεν θα κάνουμε μια επιτροπή που το ποτάμι έχει πλειοψηφία. Θα κάνουμε μια επιτροπή, μια προσωρινή επιτροπή, που το ποτάμι θα είναι μια μικρή μειοψηφία, θα είναι το 10%. Όλοι οι άλλοι να είναι καινούργοι. Να έρθουν και άνθρωποι από το ΠΑΣΟΚ. Να έρθουν και άνθρωποι από τι ε, φιλελεύθερε δυνάμει. Α πούμε, η δράση που θα συμμετάσχει. Και να κάνουμε μια κουβέντα πώ θα πρέπει να γίνει αυτό το μεγαλύτερο Μήπω τώρα κεντρό ο Μητσοτάκη. Μήπω ο Μητσοτάκη τώρα που είναι λίγο πιο φιλελεύθερο και δεν είναι αυτό το παραδοσιακό βαρύ σκληρό δεξιό το παλιό. Μήπω έχει διείσδυση και τσιμπολογάει μερικού από, τι από τις, δι... τις δυνάμει που εκπροσωπεί. Εξ... Προσω... Προσωπικά, ο κύριο Μητσοτάκη έχει διείσδυση στο κεντρό χώρο. Ναι. Να. μην το αρνηνούμαστε. Αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν έχει διείσδυση στο κεντρό χώρο. Τι εννοώ. Πολλοί λένε ότι ο Μητσοτάκη. Ε, λέει και πράγματα που και το ποτάμι έχει πει. Ε, mm -hmm. Τον κατηγορούν κάποιοι δεξιοί γι' αυτό. Αλλά όταν φτάνει η στιγμή τη κρίση, και όταν φτάσει η στιγμή τη κρίση, δεν θα έχει να επιλέξει τον Μητσοτάκη ή τον Θεοδωράκη, Θα έχει να επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία πακέτο, yeah. δηλαδή και τι δεξιέ απόψει τη Νέα Δημοκρατία. Είδατε πόσε λάθο επιλογέ έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία το τελευταίο διάστημα. Έτσι. Και λέω και για την υπόθεση Μουζάλα, που ήταν λάθο η θέση τη. Λάθο ήταν να υποστηρίξει την, τον να φύγει ο Μουζάλα. Δηλαδή. Βέβαια. Είναι λάθο είναι λάθος σε μια στιγμή κρίση τη χώρα να ανασύρει και να κάνει μια δήλωση εθνικό θέμα. Δηλαδή θέλετε τώρα. Ε, είμαστε τόσο ε, αποφασισμένοι ότι λύνουμε όλα τα άλλα προβλήματα. Να ασχοληθούμε τώρα και με το μακεδονικό. Να, το ανοίξουμε, να το ανοίξουμε μέσω του Μουζάλα. Εγώ λοιπόν είπα το, αυτό που νομίζω ότι είπε όλο ο ελληνικό λαό. Έτσι. Βεβαίω να φύγουν κάποιοι υπουργοί όταν είναι ανίκανοι, αλλά μην ξανανοίγουμε ένα εθνικό θέμα αυτή τη στιγμή που δεν είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε. <Και> η Νέα Δημοκρατία λοιπόν, δυστυχώ για τη χώρα, κατά την εκτίμησή μου, θα παραμείνει ένα συντηρητικό κόμμα. <Και> έτσι, παρά τι προσπάθειε ορισμένων. Και εκεί χρειάζεται η φωνή της προοδευτικής λογικής. Και αυτό, <συμφίλαιο> επιτρέψτε μου, είναι το ποτάμι. Τελευθεία Ένα ερώτηση, κεντρό κίνημα. Πρόεδρε, ε, 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 τελευταία ερώτηση. Θα Αρχηγία θα λε. Επικεφαλή. είναι το επικεφαλής. Ε, ε, τυπικό. Επικεφαλής. Ε, 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 το βρήκαμε στη μέση. και ε, αρχήγια. Επικεφαλής. Ε, ε δεν μπορώ να ε, του πει κύριε επικεφαλής. Αρχηγός θα θα αρχίγω να τον έλεγα αν ήμουν στο ποτάμι. Εγώ απαντώ. Τέλος ε, ναι, σωστό. Ναι, Εγώ ναι, απαντώ ναι. και σωστά. Κύριε Θεοδωράκη, ναι. ε, τελευταία ερώτηση. Γιατί μα πιέζει και ο χρόνο. Εάν συμβούν όλα αυτά τα οποία λέτε εσεί και προβλέπετε, τα δεινά, και ε, πάει ο Τσίπα, φέρει στη βουλή ένα νομοσχέδιο που θα προβλέπει μείωση συντάξεων και, και έχει προβλήματα. Δηλαδή βρεθούν 10 βουλευτέ και πούνε δεν τα ψηφίζουμε εμεί αυτά. Εσεί τι θα κάνετε. Θα, έχετε σκεφτεί πο, ε, ποια θα είναι δική σας η δική σα. Είπα... Η θέση. Είπα τη Δευτέρα στην ανοιχτή συνάντηση των στελεχών, παρουσία όλων των βουλευτών, ότι το ποτάμι δεν θα κρυφτεί σε αντιπολιτευτικά φτηνά όχι. Εμείς θα απαντήσουμε για το ασφαλιστικό με συγκεκριμένες προτάσεις. Δηλαδή το ε, παλιό δηλαδή, κόλπο... Ας τις προτάσεις σταύρω μου τώρα, ναι. λέει, θα έρθει σε βουλή να ψηφιστεί ναι, 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 δεν το... θα μπορεί ο Τσίπρας... Ξέρει να, να μου πει να μου τι θα έρθει αυτό πρέπει... προβλέ... Εγώ λέω το... αυτό, αυτό που λέω, Αυτό λέω ότι δεν ξέρει κανείς, να σας πω κάτι. Να υποθέσουμε ότι είναι το αυτό, αυτό που Το ότι, υπάρχουν, υπάρχουν συντάξεις, το ναι. ότι υπάρχουν συντάξεις που πρέπει να κοπούν, Εμεί λέμε ότι υπάρχουν συντάξει που πρέπει να κοπούν. Συνεπώ δεν δηλαδή, αποκλείεται διαπιστώσαμε... και να ψηφίσετε. Να σας πω πω κάτι. Κάτι. Δεν αποκλείεται και να ψηφίσετε. Διαπιστώσαμε. Αυτή τη συμφωνία. Κάνω και Να σα πω. Διαπιστώσαμε και το κάνετε και θα το ξέρετε κι εσεί ότι υπάρχουν Άνθρωποι που βγαίνουν σε πρόορη σύνταξη στην Ελλάδα και παίρνουν μεγαλύτερη σύνταξη από αυτούς που στις ίδιες δουλειές βγαίνουν στα ναι. κανονικά χρόνια. Σημαίνει δηλαδή υπάρχουν πάρα βοή. πολλοί αναορθολογισμοί. Σωστά. Εμείς λοιπόν δεν θα κρυφτούμε και στη Βουλή θα πούμε τα πράγματα όπως θεωρούμε ότι πρέπει να υποθούν, θα ψηφίσουμε αυτά που είναι θετικά και θα καταψηφίσουμε αυτά που δεν είναι θετικά για τη χώρα. Δεν θα πάμε δηλαδή σε μια γραμμή όχι είσαι μια γραμμή ναι, κάνοντας δεύτερες πολιτικές σκέψεις. Θα ναι. είμαστε το χρήσιμο ποτάμι που θα λέει εδώ ναι, εδώ όχι. Άλλα, ξύ, ψήφισε, ψήφισε, ναι, ψήφισε, αλλά, εσύ, αλλά αγάπη, αν μετά την άλλη, άλλη μέρα λένε α, ε, αφού τα ψήφισες τώρα τι διαμαρτύρεσαι, τι αυτό. Όχι αυτό. μόνο αυτό. Εάν φτάσουμε στο σημείο να κινδυνεύει η συνοχή τη κυβέρνηση. Εγώ ναι. αυτό το σενάριο έβαλα. εργασία. ωραία. Αυτό δεν μας μα ενδιαφέρει. Είναι πρόβλημα του κυρίου Τσίπρα. Εμεί δηλαδή θα ψηφίσουμε το ασφαλιστικό. Με να μην πέσει η κυβέρνηση δικό του πρόβλημα. Αυτό επέλεξε αυτού του εταίρου, αυτό κάνει αυτή την πολιτική, πρόβλημά του. Εμεί θα ψηφίσουμε όχι με βάση τον φόβο του κυρίου Τσίπρα για την πτώση τη κυβέρνησή του, αλλά με βάση τι συγκεκριμένε προτάσει. Αυτά όλα αυτά και στο ασφαλιστικό ότι... και στο φορολογικό και στο αγροτικό. Θα έχει δυσκολίε, γιατί δεν το ξέρουμε ούτε αυτό, εάν θα Για έχει μένα το... δεν θα έχει δυσκολίε. 153 mm. είναι αποφασισμένοι να τα ψηφίσουν όλα. Θα λένε διάφορα, θα διαμαρτύρονται ότι του πιέζουν οι ξένοι κτλ και όλα αυτά, Αλλά θα, ψηφίσουν και θα, για τα, την και θα τα ψηφίσουν όλα. Και θα τα ψηφίσουν όλα και για ένα λόγο που δεν είναι και τόσο σωστό. Γιατί για ε, είναι πια εξαρτημένοι από το δημόσιο. Οι συγγενεί του, οι κολλητοί του, οι φίλοι του. Αλλά να αυτή αφορά είναι μια όλους μεγάλη βουλευτές. κουβέντα. Δεν μπορεί να αφορά όλους αφορά βουλευτές. πάρα πολλού βουλευτέ, δυστυχώ. Εγώ δεν θέλω να σκέφτομαι ότι αφορά όλου του βουλευτέ. Αυτό δεν το έλεγα για οποιοδήποτε κόμμα, όχι μόνο για το Αφορά πάρα πολλού. Ευχαριστούμε για την παρουσία σα εδώ. Εγώ σα ευχαριστώ. Πάμε.